Δημοσιεύτηκε πριν από λίγο το βούλευμα και η πληροφόρηση από ανώτατες δικαστικές πηγές που είχαμε αργά χθες το βράδυ, όλος ο ελληνικός τύπος δεν ήταν σωστή. Δηλαδή? Δηλαδή, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά και εγώ ως επαγγελματίας 38 χρόνια επαγγελματική καριέρα δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εννοείς με την παραπομπή Παπαγγελόπουλου του Λουπάκη? Έγινε λάθος? Ωραία, τι ισχύει δηλαδή? Τι ισχύει? Η Ελένη του Λουπάκη, πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, παραπέμπεται για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος κατά πλειοψηφία. Μάλιστα. Όχι όμως για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Νοβάρτη. Αλλά... δηλαδή η ενοχοποίηση 10 πολιτικών προσώπων, αλλά για το γεγονός ότι δεν διαβίβασε στη Βουλή αναφορά βουλευτών τότε του Κινάλ Πασόκ, που οφηγούσε τους χειρισμούς του τότε Υπουργού Υγείας κ. Κουρουμπλή. Καμία σχέση. Τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό, ουδεμία σχέση. Καμία. Πώς έγινε αυτό το λάθος, Ιωάννα? Τι είναι αυτό, με τον κύριο Παπαγγελόπουλο έχει αλλάξει κάτι ή όχι? Έχει αλλάξει. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται για κακούργημα, για κατάχρηση εξουσίας, στο γεγονός ότι η κυρία του Λουπάκη δεν έστειλε το φάκελο Κουρουμπλή στη Βουλή. Ωραία. Και για πλημέλημα παράβαση καθήκοντος για τις πιέσεις που άσκησε στους εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου για την ενοχοποίηση του ειδικού μας ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ, του Γιάννη Αλαφούζου, πριν από τις τηλεοπτικές άδειες. Μάλιστα. Επίσης, για τις πιέσεις που άσκησε στην εισαγγελέα Γεωργία Τσατάνη για το θέμα του Δενζιπιά, του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου. Μάλιστα. Και τις πιέσεις που άσκησε στην εισαγγελέα Ελένη Ραϊκού για τους χειρισμούς στην υπόθεση Νοβάρτης. Μάλιστα. Σημειώνω όμως ότι τότε η εισαγγελέας αυτή παραιτήθηκε πριν αρχίσει η ενοχοποίηση των 10 πολιτικών. Επομένως... δηλαδή έχει μία παραπομπή έμεση για την Νοβάρτη. Όχι κακουργηματικού χαρακτήρα, φανταζόμαστε. Έτσι όπως το λες τώρα. Όχι κακουργηματικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Άρα... δηλαδή, Παπαγγελόπουλος και του Λουπάκη έχουν κακούργημα γιατί δεν στείλανε το Κουρουμπλή. Μάλιστα. Και ασχετό, ναι. Ο Παπαγγελόπουλος έχει πλημέλημα παράβαση καθήκοντος γιατί πίεσε τρεις εισαγγελείς. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Τελείως διαφορετικό με αυτό που είχαμε χθες. Για την Οβάρτης. Μάλιστα. Και πώς, Ιωάννα, τώρα έγινε όλη αυτή η παραπληροφόρηση από τις δικαστικές πηγές, να το πούμε έτσι? Εγώ δεν είμαι ποτέ επιπόλαιη. Πιστεύω ότι ήταν οργανωμένοι. Οργανωμένοι? Ναι. Έτσι λες, από μέσα δηλαδή? Για ποιο λόγο, έτσι, με τι κίνητρα? Δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρα αυτή τη στιγμή. Πολιτικά εγώ κίνητρα? Ξέρω... ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω... Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό πάντως. Εγώ δεν έχει τύχει ποτέ στην καριέρα μου... το λέω και για όλους τους συναδέλφους, γιατί ολόκληρος ο τύπος έτυπος ηλεκτρονικός. Βέβαια, το βράδυ κυκλοφορεί η είδηση. Γιατί γύρω στις 9.30-10 έσκασε στα site τουλάχιστον. Παρασυρθήκαμε οι πάντες, δεν υπάρχει θέμα. Δεν παρασυρθήκαμε, αυτή την πληροφόρηση είχαμε. Ναι, ναι, αυτό λέω, ναι, προφανώς. Είχατε αυτή την πληροφόρηση, τώρα εμείς ρωτάμε και εσύ μας λες μέχρι εκεί που μπορείς. Είχατε πληροφόρηση δηλαδή από άτομα που εμπιστεύεστε συνήθως? Απόλυτα, από ανώτατες δικαστικές πηγές. Οι οποίες μπορεί να παραπλανήθηκαν δηλαδή ή όχι? Ή να προσπάθησαν κάποιοι να παραπλανήσουν? Τι μπορεί να έχει συμβεί? Δεν μπορώ να το ξέρω. Έχεις πάθει σοκ εσύ πάντως. Ακούσαμε, προφανώς γι' αυτό ήσουν και στο τηλέφωνο πριν. Έχω πραγματικά πάθει σοκ. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει σε κανέναν ποτέ. Αισθάνομαι πραγματικά, τι να σας πω, ξαπατημένη. Δηλαδή αισθάνομαι την ανάγκη να φύγω από αυτό το επάγγελμα. Να παραιτηθώ. Εντάξει, τώρα είναι και ο θυμός, είναι και η αναστάτηση. Ας το βλέπεις τώρα ως καθοδηγούμενο αυτό, Ιωάννα, ως τιμένο δηλαδή? Δεν μπορώ να το θεωρήσω λάθος ή αφελές.
Mm-hmm. Μα τέτοιο λάθος δεν είναι σε κάποια τελεία, σε κάποιο κόμμα λάθος, σε κάτι μικρό. Τώρα μιλάμε, αλλάζει όλο το σκεπτικό. Ότι πηγαίνει περιμένετε δύο λεπτά να πω κάτι. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε τους κριτές μας, τους τηλεθεατές μας και τους ακροατές μας, να ζητήσουμε συγγνώμη, ταπεινά συγγνώμη, γιατί μεταφέραμε άθελά μας μια είδηση ψευδή.